το ολοκένουργιο Bayview Campus της Google, που φιλοξενεί τα πρώτα γραφεία που σχεδίασε η εταιρεία, φαίνεται πως αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα – κακή σύνδεση Wi-Fi. Σύμφωνα με αναφορά του Reuters, τα γραφεία που σχεδίασε η Google αντιμετωπίζουν εδώ και μήνες μη λειτουργική ή στην καλύτερη περίπτωση ασταθή σύνδεση Wi-Fi. Ένας εκπρόσωπος της Google επιβεβαίωσε τα προβλήματα και δήλωσε ότι η εταιρεία εργάζεται για την επίλυσή τους. Το Bayview άνοιξε τον Μάιο του 2022 και είναι μια δομή που μοιάζει με σκηνή με εντυπωσιακή οροφή, αποτελούμενη από τετράγωνες ενότητες. Φυσικά, είναι όλο φτιαγμένο από μέταλλο και γυαλί, αλλά η μορφή της οροφής μοιάζει με τετράγωνα κομμάτια υφάσματος, που στηρίζονται από κολόνες. Κάθε τετράγωνη ενότητα έχει ψηλά σημεία στις τέσσερις γωνίες και βουλιάζει στο κέντρο. Η οροφή είναι επενδυμένη με ηλιακά κύτταρα και συλλέγει βροχή, ενώ επιτρέπει επίσης τη φυσική φωτεινότητα και η Google την αποκαλεί Gradient Canopy. Ωστόσο, όλες αυτές οι κορυφές της οροφής φαίνεται πως δεν είναι καλές για την σύνδεση του Wi-Fi, καθώς η στέγη καταπίνει το ευρυζωνικό σαν το τρίγωνο των Βερμούδων. Οι Googlers που εργάζονται στο κτίριο βρίσκουν λύσεις χρησιμοποιώντας καλώδια Ethernet, χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους ή δουλεύοντας έξω, όπου το Wi-Fi είναι πιο ισχυρό. Ένας ανώνυμος υπάλληλος δήλωσε ότι θα περίμενε κανείς ότι η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο του ίντερνετ θα είχε λύσει αυτό το θέμα. Αν και είναι απρόσμενο, η ύπαρξη ενός γραφείου με μη λειτουργικό Wi-Fi είναι αναποτελεσματική για μια εταιρεία που προωθεί ένα σχέδιο επιστροφής στο γραφείο. Ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές βελτιώσεις και ελπίζει να επιλύσει το πρόβλημα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.